Σήμερα εδώ στοιχείο, στο πλαίσιο της κινητοποίησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη της δεύτερης Κυριακής των Περιφερειακών Εκλογών, για να υποστηρίξω την υποψηφιότητα του φίλου μου και συνεργάτη μου για κάποια χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή. Εκτιμώ ότι ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος λόγω της λαμπρής σταδιοδρομίας του στις ένθρωπες δυνάμεις, όπου έφτασε σε αξιώματα υψηλότερης ευθύνης, λόγω της εργατικότητάς του, του συστηματικού τρόπου με τον οποίο οργανώνει τους ανθρώπους γύρω του, ώστε να παράξει αποτέλεσμα. Η κατάλληλη ιδανική, θα έλεγα, ψηφιότητα για την θέση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εύχομαι σε αυτόν και στην ομάδα του καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα. Και να το θέσω λίγο ακόμα πιο προσωπικά, από την συνεργασία που είχαμε με τον Αλκιβιάδη Στεφανή σε δύσκολες εποχές, με μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας προς αντιμετώπιση στο Υπουργείο Άμυνας, είμαι πεπισμένος ότι ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα παράξει αποτέλεσμα για τον τόπο, όχι μόνο θα δώσει μια νέα δυναμική και όθηση στην αναπτυξιακή προοπτική του Βορείου Αιγαίου, αλλά θα εργαστεί με τον γνωστό τρόπο που έχει μάθει να εργάζεται, για να τονωθεί και το αίσθημα της ασφάλειας σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, όχι μόνο στο νησί της Χίου. Κύριε Παναγιώτοπουλε, έχοντας περάσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπάρχει το σενάριο αποστρατικοποίησης των νησιών, και για τον λόγο αυτό ο κ. Στεφανής κλείνεται να το υπηρετήσει στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου? Σας ρωτάω γιατί αυτό είναι ουσιαστικά και το βασικό επιχείρημα του αντίπαλου συνδυασμού. Υπάρχει κάτι τέτοιο σενάριο? Εντάξει, έχω ακούσει διάφορα σενάρια που διακινούνται εν ώψη της Δεύτερης Κυριακής, όχι μόνο για την έξαρση των μεταναστευτικών ροών και για την αποστατικοποίηση. Να σου πω κάτι. Πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού πηγαίνει για Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, πώς το βλέπετε άραγε, ότι ένα στέλεχος με λαμπρή διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποστατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ή στην περαιτέρω ισχυροποίησή τους? Θα μου πείτε περιφερειάρχης θα είναι και όχι μέλος στρατηγικής ηγεσίας. Λοιπόν, η διαδρομή του και μόνο πιστοποιεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει, θα λέγα, ως προτεραιότητά του την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου απέναντι σε κάθε πρόκληση ασφαλείας. Και επειδή ήμουν και εντελώς αρμόδιος όσον αφορά αυτό το θέμα, οφείλω για μια ακόμα φορά, φαίνεται δεν είναι αρκετό όσο ήδη έχουμε κάνει, να τονίσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ενισχυθεί, δεν έχει αποδυναμωθεί, και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα ανατολικά σύνορά μας δηλαδή τα θαλάσσια, όχι μόνο δεν έχουν αποδυναμωθεί ως προς την συνολική αμυντική δυνατότητα, αλλά έχουν ενισχυθεί και θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Επομένως, το να αναμειγνύει κανείς το θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών σε περιφερειακές εκλογές, για μένα είναι παράξενο αυτή την ώρα. Ακόμα και αν το κάνει όμως, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Τουναντίον, τα νησιά μας ισχυροποιήθηκαν και θα γίνουν ακόμα ισχυρότερα ως προς την συνολική δυνατότητά τους να αμυνθούν του πατρίου εδάφους. Και αυτό, αν θέλετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όρκους, πολλούς όρκους, να αμύνεται του πατρίου εδάφους, μπορεί μόνο να υποστηρίξει και όχι να αποδυναμώσει. Και νομίζω αυτά είναι προφανή, αλλά πολλές φορές και τα προφανή θα πρέπει να τα εξηγούμε, ιδίως σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς που ζούμε.